αποφάσισα, όπως το επικείμενο εκλογικό συνέδριο, διεκδικήσω την θέση του Προέδρου του Κινήματος. Αντίπαλοι πριν από 6 χρόνια, αντίπαλοι και σε 3 μήνες, αφού ο Γιώργος Βαρνάβα αποφάσισε να θέσει αυτόν ενώπιον των εδεκητών, αμφισβητώντας τον Μαρίνο Σιζόπουλο. Το κίνημα δεν είναι περιουσιακό στοιχείο κανενός. Το κίνημα δεν ανήκει στον εκάστοτε πρόεδρο. Το κλίμα εσωστρέφειας και ύπαρξη δύο πολιτικών στρατοπέδων εντός της ΕΔΕΚ δεν είναι κάτι που κρύβεται εύκολα, με τον Γιώργο Βαρνάβα να ασκεί έντονη κριτική στο Μαρίνο Σιζόπουλο, λέγοντας ότι με τη διαχείριση του κινήματος έσπρωξε εκατοντάδες στελέχη και μέλη είτε να φύγουν είτε να αποστασιοποιηθούν. Η εσωστρέφεια και η καταδίωξη να είναι τα χαρακτηριστικά φαινόμενα τα οποία οδήγησαν στα μειωμένα ποσοστά και στην αποψήλωση του κινήματος. Και δεν έμεινε μόνο σε αυτό. Η καταστρατήγηση του καταστατικού του κινήματος, ο εκφοβισμός του έμμιστου προσωπικού. Το εκλογικό συνέδριο της ΕΔΕΚ έχει καθοριστεί για το τέλος Οκτωβρίου, με τους δύο να είναι ξανά αντίπαλοι μετά το 2015, όταν ο νυν πρόεδρος του κινήματος κέρδισε τη μάχη έχοντας συστήριξη 2.514 μελών του κινήματος, έναντι 1.686 ψήφων που εξασφάλισε ο Γιώργος Βαρνάβα.